Ακριβώς αυτό που νιώθεις και εσύ. Γιατί είσαι τόσο οικείος και τόσο αγαπητός στον κόσμο. Γιατί είσαι ο εαυτός, είσαι ένας απλός άνθρωπος και κομμάτι, είμαι κομμάτι του κόσμου. Έτσι έχω μεγαλώσει, τον πατέρα και τη μάνα μου, αυτά μου έχει διδάξει, να σέβομαι τους ανθρώπους και τίποτα άλλο. Δεν κάνω κάτι σημαντικό ή κάτι ιδιαίτερο για να κερδίσω την αγάπη του κόσμου ή την εμπιστοσύνη του, αν θες. Απλά είμαι ο εαυτός μου. Και τελικά. Ναι, και αντικείμενο αυτά. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο δικό σου είναι ότι παρόλο που έχεις μια πολύ μεγάλη και πετυχημένη οικογένεια, δεν τη βγάζεις προς τα έξω, ούτε υπάρχεις μέσα από την οικογένεια. Κάνεις καριέρα μέσα από τα τραγούδια σου και χαιρόμαστε γι' αυτό. Βέβαια, πολλοί κόσμοι κάνουν καριέρα από την παρουσία του και την προβολή του μέσα από τα περιοδικά. Είναι επιλογή σου, δηλαδή έχεις βάλει τα όρια σου και λες: δεν θέλω να με τραβάτε σε ειδικές μου στιγμές. Ότι δεν το επιδιώκεις, το ξέρουμε, φαίνεται από το χαρακτήρα σου και την προσωπικότητά σου. Αλλά πώς έχεις καταφέρει να διαφυλάξεις την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, τη σύζυγό σου, τη Μαρία, που ξέρουμε όλοι πλέον, είναι και το όνομα εύκολο, αλλά τη Μαρία πραγματικά. Λες Μαρία και λες είναι η γυναίκα του Γιάννη Πλούταρχου. Είναι τόσα χρόνια πίσω σου, σε στηρίζει, φαντάζομαι, την έχω γνωρίσει βέβαια και μιλάει ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο με ισχυρή προσωπικότητα. Θέλω να απαντήσεις πρώτα, ποιες έχεις καταφέρει να έχεις αυτήν. Καταρχήν, τα παιδιά μου είναι ανήλικα. Άρα λοιπόν δεν έχω κανένα δικαίωμα να τα εκθέτω. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, όσα ό,τι αφορά τη γυναίκα μου, τη Μαρία, είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ προσγειωμένος και αθέατος, έτσι όπως είπα και πριν. Ένας άνθρωπος που πραγματικά κάθεται πίσω, στέκεται, μου συμπαραστέκεται, λέει την άποψή της σε όλα τα θέματα και μάλιστα πέρα από, από τη συντροφικότητα είναι και στήριγμα, είναι και φίλος, είναι και πολλά πράγματα.